Μας κατηγορούν οι αντίπαλοι μας ότι αν η Χρυσή Αυγή ποτέ κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, ότι θα πάμε τη χώρα 500 χρόνια πίσω και θα φέρουμε το σκοταδισμό. Όμως, ζώντας στο 2012 και βιώνοντας την πραγματικότητα, αυτοί που μας κυβερνούν και συγκυβερνούν, που θέλουν να λέγονται προοδευτικοί και ενσυγχρονιστές, γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο, αυτόν που είπατε. Ώστε να μπορούν οι ομογενείς που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, όπως προβλέπετε. Πού πήγε η δημοκρατικότητά σας? Η δυνατότητα αυτή υπάρχει βάσει των άρθρων 108 και 51, παράγραφο 4. Τι φοβόσαστε, μην χάσετε την πελατεία σας? Ντροπή. Να ελληνοποιείτε λαθρομετανάστες με το κατάπτυστο νόμο Ραγκούση, που δεν απαιτούνται 200 ψήφοι και πλέον, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Και να βγαίνουν δήμαρχοι με ψήφους λαθρομεταναστών, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, την Ελλάδα του Πλάτωνος και των φιλοσόφων. Να εξισώνετε τους ομογενείς μετανάστες με τον κάθε λογής υπάνθρωπο που έχει βάλει στην πατρίδα μας και με τις κάθε λογής αρρώστιες που κουβαλάει. Αυτό είναι ένα έσχος. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι νοητό οι Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν αποφασιστικό ρόλο για τα τεκτενόμενα στη χώρα τους και να έχει ο κάθε Αλή, Χασάν, Αμπτούλ και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος τριτοκοσμικός, ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει και δεν έχει φορέσει το τιμημένο χακί, ούτε έχει πληρώσει φόρους στο κράτος, για να αναφερθώ και στο ΑΕΠ που σας πονάει, για να μιλήσουμε την ίδια ώρα, την ίδια γλώσσα, παρόλο που εμείς δεν μετράμε τους ανθρώπους με νούμερα. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ομογενείς μας, οι κύριοι Σιταρόπουλος και Γιακουμόπουλος, σε πρώτη φάση με εκδοθής απόφασης στις 8 Εβδόμου του 2010, είχαν κερδίσει αυτό το δικαίωμα από το πρώτο τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Λέξεις που σας αρέσουν να χρησιμοποιείτε όταν πρόκειται για τον κάθε τρισάθλιο και όχι για τον Έλληνα πολίτη αυτής της χώρας. Κυρία συνάδελφε, πιστεύω αυτά που είπατε τώρα θα τα πείτε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που συμμετέχετε. Μακάρι. Ονομάζεται τρισάθλιος. Ονομάζεται τρισάθλιος. Κυρία, με ακούτε? Σας ακούω. Ονομάζεται τρισάθλιος συνανθρώπους επειδή σημαίνει να διαφωνείτε μαζί τους? Ναι. Μιλήστε με πολιτικούς όρους αν θέλετε. Μάλιστα. Και με σεβασμό στον πανανθρώπινο πολιτισμό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το Σώμα Δικαστών απεφάνθη λοιπόν με 5 ψήφους έναντι 2 ότι η προσφυγή αυτών των συμπατριωτών μας ήταν παραδεκτή. Όμως η κυβέρνηση του George Jeffrey Παπανδρέου ετήθηκε στις 7 Δεκάτου 2010 την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου και χάσαν το δικαίωμα να μπορέσουν να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 15 Τρίτου του 2012, όπως είχαν δικαίωμα, κάθε δικαίωμα σύμφωνα με τη σύσταση REC 2004-11 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη, επί των νομικών επιχειρησιακών και τεχνικών προτύπων για την ηλεκτρονική ψήφο. Μόνο στους Έλληνες ομογενείς δεν γίνεται αυτή η δυνατότητα. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Μολδαβοί, παντού εξασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Ξέρετε τι υποστήριξαν οι ομογενείς μας? Συγγνώμη. Υποστήριξαν ότι η καθυστέρηση των 36 ετών, η οποία καταλογίζεται στο ελληνικό κράτος να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματος και να καταστήσει πραγματικό το δικαίωμα των αποδήμων να ψηφίζουν από το εξωτερικό, συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου αριθμού 1. Είστε παράνομοι, αυτά δεν γίνονται. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ανατρέξτε στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Το δικαίωμα ψήφου καθιερώνεται στο άρθρο 25 του Συμφώνου, τα εφαρμοστέα τμήματα του οποίου έχουν ως εξής. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα, χωρίς καμία διάκριση από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς, να εκλέγει και να εκλέγεται κατά τη διάρκεια των εκλογών, περιοδικών τίμιων με καθολική ίση και μυστική ψηφοφορία που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων. Πού πήγε η ευαισθησία σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ομογενείς αγαπάνε την πατρίδα μας, εν αντιθέσει με εσάς που κυβερνάτε έναν ολόκληρο λαό και τον έχετε δέσμιο με τα ρουσφέτια και τον ποδηγετείτε. Οι ομογενείς δεν έχουν ανάγκη των ρουσφετιών σας και θα ψηφίσουν με γνώμονα τι είναι καλό για το ελληνικό έθνος και όχι αυτό που εσείς υπηρετείτε. Φοβάστε μη χάσετε την κουτάλα. Φοβάστε μη σας τραβήξει το αυτί ο αφέντης πέραν του Ατλαντικού. Για όνομα του Θεού, σταθείτε μια φορά αντάξει των προγόνων μας. Πέστε ένα όχι. Διενεργήστε με γνώμονα το κοινωνικό καλό και όχι τι είναι καλό για την τσέπη σας. Μέχρι και το άρθρο 13, παράγραφος 1. Ολοκληρώστε όμως, παρατηρείτε το χρόνο. Ναι, ναι. Ήμουν σύντομη στην πρωτολογία μου. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, παιδιά.
Μέχρι και το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών αναγνωρίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στη διοίκηση της χώρας του, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων, σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου. Αλλά είπαμε, εσείς είστε οι δημοκράτες και εμείς οι κακοί φασίστες. Δια του λόγου του αληθές, το 2009 είχε κατατεθεί νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων, αλλά το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και λοιποί ΠΕΣ προοδευτικές δυνάμεις, αρνήθηκαν να το υπερψηφίσουν. Πολύ φυσικό, αφού αυτές οι τάσεις απλά δεν υπάρχουν στους Έλληνες του εξωτερικού. Στη σχετική λοιπόν ψηφοφορία της 7ης Απριλίου 2009, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών απορρίφθηκε, καθώς απαιτούνταν το 2 τρίτων των βουλευτών, όπως μας προείπε και ο κύριος Υπουργός. Ολοκληρώστε όμως, κυρία Ζαρούλια. Μισό λεπτό. Έως και το Σύνταγμα του 1986, το άρθρο 51, παράγραφος 4, δεν απαιτούσε ειδική πλειοψηφία 200 βουλευτών για ψήφιση νομοσχεδίου συμμετοχής Ελλήνων εξωτερικού στις βολευτικές επιτροπές. Η απέτηση υιοθετήθηκε στο Σύνταγμα του 2001, κύριε Ρουπακιώτη. Η απέτηση υιοθετήθηκε. Τελειώσετε, διότι την υπάρχουν κανόνες. Σας. Ναι, εντάξει, όταν μιλάνε οι αριστεροί δεν κάνετε τόσες παρεμβάσεις. Κυρία Ζαρούλια, σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει το λόγο και παρακαλώ επίσης τη γραμματεία να κοινοποιήσει στη διάσκεψη των Προέδρων τα πρακτικά από την ομιλία της κυρίας συνδέλφου. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο.